Άρα είσαι μόνη σου. Ναι, βεβαίως είμαι μόνη μου, ναι. Σε ρωτώ γιατί εγώ προσωπικά που σε παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω καταλάβει αν είσαι μαζί ή όχι με τον, τον Σάβα. Τώρα δεν είμαστε μαζί. Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχουμε χωρίσει. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που έπρεπε να την πάρω για το καλό όλων. Βεβαίως δεν είναι ευχάριστο, γιατί υπάρχουν και δύο παιδιά. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνει. Είχατε καιρό που είχατε περάσει έτσι την σχέση σας σε μια φάση δοκιμαστική και μεταβατική για εσάς τους δύο? Όχι, δοκιμαστικά δεν... Ενώ ότι ξέρεις, περνάγατε δύσκολα αυτό. Κοίταξε, αυτό συνέβαινε κατά καιρούς λόγω της απόστασης. Απλώς, επειδή εγώ είμαι και πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό το θέμα και θυμάμαι τις προάλλες το έλεγα μεταξύ σοβαρού και αστείου στη μητέρα μου ότι κανονικά θα πρέπει να υπάρχει νόμος στην Ελλάδα όπου τα παντρεμένα ζευγάρια δεν θα έχουν το δικαίωμα να χωρίσουν, έλεγα εγώ, εάν υπάρχουν παιδιά. Πραγματικά είμαι πολύ απόλυτη σε αυτό και θεωρώ ότι όχι ότι ένα ζευγάρι δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει, να πάρει την απόφαση να συνεχίσει τη ζωή του, ο καθένας χωριστά, εάν δεν είναι ευτυχισμένοι μαζί. Όταν όμως υπάρχουν παιδιά, οφείλουμε να είμαστε όριμοι. Οφείλουμε να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και να σεβόμαστε και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει πριν και να μην αλλάζουμε απόφαση, σαν να είναι κάτι τόσο απλό όταν έχουμε φέρει στον κόσμο παιδιά. Τις δικές μας αποφάσεις ή τις δικές μας αλλαγές γνώμης τις πληρώνουν τα παιδιά. Εσύ υποθέτω ότι δεν άλλαξες γνώμη. Συνέβη κάτι από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βάζω προτεραιότητα πάντα τα παιδιά μου. Οπουδήποτε και αν βρίσκομαι, οπουδήποτε, το πρώτο πράγμα που έχω στο μυαλό μου είναι τα παιδιά μου. Το πρώτο τηλέφωνο που θα κάνω είναι στα παιδιά μου, στη μητέρα μου, να δω αν είναι καλά. Δύο άνθρωποι ξεκινούν και οι δύο με κάθε διάθεση να προχωρήσουν μαζί τη ζωή τους. Πολλές φορές στην πορεία όμως συμβαίνει ο ένας να πάρει άλλο δρόμο. Ή να δει ότι μπορεί να μην του βγει ή μπορεί να το δει όλο αυτό πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ δύσκολο. Όποιος και είναι ο λόγος που εμένα προσωπικά δεν με αφορά στη σχέση μου αυτή που είχα, θεωρώ ότι για τον οποιονδήποτε λόγο ένας άνθρωπος δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, απέναντι στα παιδιά κυρίως. Εγώ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως έφταιγε και η απόσταση? Βεβαίως. Δηλαδή ξέρω ότι ο πρώην σύντροφός σου ήταν αθλητής στο εξωτερικό, οπότε... Εννοείται, απλώς πολλοί πατεράδες λείπουν, κάνουν επαγγέλματα τα οποία τους αναγκάζουν να βρίσκονται μακριά. Ο Σάββας είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει τον Βασίλη, αλλά και τον Μπάμπη. Απλώς θεωρώ ότι θα έπρεπε να δίνει περισσότερη προσοχή, αν θέλεις, στα παιδιά. Θεωρείς, τώρα που κοιτάς τα πράγματα λίγο πιο αποστασιοποιημένα, θεωρείς ότι ενδεχομένως να μην ήταν έτοιμος? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Όχι, δεν μπορώ να το πω, ούτε και θα το πω. Μπορεί αν κάποια στιγμή βρεθείτε να σου το απαντήσει ο ίδιος. Και πάλι σου λέω, είτε είμαστε μαζί είτε δεν είμαστε, παραμένουμε μία οικογένεια για αυτά τα δύο παιδιά. Και έτσι πρέπει. Όλο αυτό το διάστημα που πέρασες αυτή τη δυσκολία με την περιπέτεια της υγείας σου, εκείνος ήταν δίπλα σου? Δεν είχα ενημερώσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το μοιράστηκες μαζί? Όχι, δεν είχα ενημερώσει, το έμαθε μετά.